τουρίστες που βρίσκονται στο νησί, γιατί το νησί είναι 6 Ιουλίου και έχει βουλιάξει και χρειάζεται ιδιαίτερη ασφάλεια. Μπράβο σας, κύριε, που φροντίζετε με τόσο πολύ κόσμο και με αυτούς τους ανθρώπους που είναι εδώ, το λιμενικό σώμα, να υπάρχει σωστή διεξαγωγή όλων των κατοίκων αλλά και των τουριστών. Συναντήσαμε λοιπόν την κυρία Γρυπάρη, τη δήμαρχο της Μυκόνου, σε μια συνέντευξη που θα μας εξηγήσει τόσα πολλά πράγματα που έχουν σημασία τόσο για το νησί αλλά και για όλους εσάς που παρακολουθείτε. Πάμε να απολαύσουμε αυτή την υπέροχη συνέντευξη. Ειρήνη Γρυπάρη, η δημαρχεύουσα της Μυκόνου, απέδειξε ότι μια γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα από πολλούς άνδρες. Θέλει ψυχραιμία. Ο Δήμος της Μυκόνου πραγματικά είναι ένας Δήμος πολύ δύσκολος. Είναι ένα νησί το οποίο δέχεται τόσο κόσμο. Βέβαια θα είναι ψέμα να πω ότι είμαι συνέχεια σε αγωνία, μη συμβεί κάτι στο νησί, κάποιο ατύχημα, το οτιδήποτε. Δεν έχω ηρεμία. Δηλαδή, οποιοδήποτε βρισκόταν σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι εγώ, η αγωνία είναι μεγάλη και ειδικά για τους θερινούς μήνες. Το χειμώνα τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά. Το καλοκαίρι, ανά πάσα στιγμή, χτυπάει το τηλέφωνο και δεν ξέρεις τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί στο νησί. Δεν έχω λείψει μία μέρα από το γραφείο μου. Δεν γίνεται να λείψω. Την έριξαν στα βαθιά το προηγούμενο καλοκαίρι και όχι μόνο κολύμπησε, αλλά κατάφερε ένα μικρό θαύμα αφού έδωσε λύση σε κάποια από τα πιο μεγάλα προβλήματα που ταλαιπωρούσαν για χρόνια το νησί των Ανέμων. Πέρυσι το καλοκαίρι, μέσα στην τουριστική περίοδο, ανέλαβα καθήκοντα δημάρχου σε full season, με πάρα πολύ τουρισμό, η Μύκονος να είναι κατάμεστη από κόσμο, εγώ να έχω να αντιμετωπίσω πάρα πολλά προβλήματα και ένα από αυτά, το πιο σοβαρό, ήταν με την καθαριότητα, που κατάφερα μετά από κάποιες κινήσεις που έκανα να νοικιάσω αυτοκίνητα και όλα αυτά και να καθαρίσουμε το νησί. Μπορεί η Μύκονος να είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά του κόσμου, είναι όμως και ένα νησί με πολλά και σημαντικά προβλήματα, με μεγαλύτερα αυτό των σκουπιδιών, τον ανεπαρκή φωτισμό, τις κακοτεχνίες στους δρόμους και τα πλακόστρωτα, την άθλια κατάσταση των πάρκινγκ στους μήλους και τη φάμπρικα, έως τις παράνομες επιχειρήσεις και beach bar που ξεφυτρώνουν παντού. Αυτό που με έκανε και να μπορέσω να ανταποκριθώ είναι ότι ήμουνα ήδη 11-11,5 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, οπότε είχα ψυχραιμία. Μόλις ανέλαβα λοιπόν, λέω θα αντιμετωπίσω, δεν με πήσε καθόλου πανικός, θα αντιμετωπίσω ένα-ένα τα προβλήματα και θα τα λύσω. Η αεροσκουπίδια πραγματικά έγινε ένας αγώνας δρόμου, δεν θα το πιστέψετε. Όπως σας είπα προηγουμένως, νίκιασα αυτοκίνητα, υπήρξαν και εθελοντές, βοήθησαν. Ακόμη και εγώ από τη μεριά μου και κάποιοι άλλοι, ακόμα χρηματοδοτήσαμε. Βάλαμε χρήματα ούτως ώστε να καθαριστεί το νησί. Βάλατε χρήματα από την τσέπη σας? Χρειάστηκε και αυτό, Δεχόμαστε περίπου 2 εκατομμύρια επισκέπτες, πλησιάζουμε τα 2 εκατομμύρια επισκέπτες. Πέρυσι είχαμε μία αύξηση τάξης 27%, φέτος έχουμε επιπλέον αύξηση 20%. Καταλαβαίνετε πόσο τουρισμό, πόσους επισκέπτες δέχεται το νησί μας. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να τους υποδεχτούμε. Πραγματικά υπάρχουν πολύ ωραία ξενοδοχεία, πολύ ωραίες παραλίες και διασκέδαση. Ένα από τα προτερήματα της Μυκόνου είναι και η βραδινή ζωή. Η Ειρήνη Γρυπάρη από την πρώτη στιγμή σήκωσε τα μανίκια και έδωσε όλη της την ενέργεια στη διαχείριση των ανοιχτών μετόπων που είχε αφήσει στο νησί η προηγούμενη δημοτική αρχή. Όλο αυτό το διάστημα και το ένα χρόνο που έχω υπηρετήσει το Δήμο, είμαι χωρίς αντιδημάρχους. Εκ του νόμου δεν μπορώ να έχω αντιδημάρχους. Ασκώ καθήκοντα δημάρχου χωρίς αντιδημάρχους. Καταλαβαίνετε, γίνεται πολύ πιο δύσκολο το έργο που ασκώ εδώ. Κάνω ένα μεγάλο αγώνα. Είμαι από το πρωί στις 8 με 8.30 και φεύγω 9 και 10 το βράδυ καθημερινά. Γιατί δεν κατεβήκατε με δικό σας συνδυασμό στις πρόσφατες εκλογές? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θεώρησα πιο σωστό, ανέλαβα αυτό που μου όρισε, ανέλαβα, κάνω το καθήκον μου, αυτό έτσι με όρισε η πολιτεία. Από εκεί και πέρα δεν το επιθυμούσα να μπω, ήδη στήριξα κάποιον νέο
τον Κωνσταντίνο τον Κουκά, νέο δήμαρχο, ο οποίος και εξελέγει. Εξελέγει και εγώ πάλι και θα είμαι πάλι με διαφορετική θέση, αλλά θα είμαι πάλι δίπλα στους πολίτες, δίπλα στους μικονιάτες και πάλι σχεδόν στην πρώτη γραμμή. Εγώ πάντως θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Βεβαίως να πούμε συγχαρητήρια στον νέο δήμαρχο που θα αναλάβει από τον Σεπτέμβριο. Αλλά εγώ, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, θα ήθελα ειδικά για αυτό το νησί τα χέρια να βρίσκονται σε μια τέτοια σταθερή γυναίκα που απέδειξε, γιατί ο κόσμος μιλάει, εμείς συναντήσαμε τους κατοίκους, γιατί αυτοί έχουν μεγαλύτερη σημασία για το νησί, γιατί αυτοί είναι που μένουν και χειμώνα και καλοκαίρι, για την άψογη και άμεση ανταπόκρισή της σε ένα πολύ δύσκολο ρόλο.